Ισχυρούς κλειδονισμούς προκαλεί η αποκάλυψη βόμβα από την εφημερίδα Νέα Κρήτη για τη χρυσή κομπίνα στο μηχανολογικό που έχει προκαλέσει άνοιγμα άνω του ενό εκατομμυρίου ευρώ στην Ταμιακή Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης. Σε χαλεπούς καιρούς και ενώ τα έσοδα από τις μεταβιβάσεις οχημάτων αποτελούν ανάσα για τις περιφέρειες εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια ουδής προβληματίστηκε από την πλήρη αναντιστοιχία στον αριθμό των μεταβιβάσεων με το σύνολο των εσόδων που προέκυπταν από τα παράβολα που εισπράττονται για τη διαδικασία. Τα έσοδα που λείπουν από το Ταμείο τη Περιφέρεια Κρήτη με πρόχειρου υπολογισμού φαίνεται ότι υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων ξεκίνησε όταν πολίτη παρατήρησε στην απόδειξη για παράβολο που είχε πληρωθεί μέσω τη εταιρεία Μεταβιβάσεων για το όχημα που πούλησε, το κόστο του οποίου ήταν 135 ευρώ, ο αριθμό 1 φαινόταν να έχει τυπωθεί εκ των υστέρων πάνω στην απόδειξη, αλλά και να μην είναι σε ευθεία γραμμή με τα υπόλοιπα νούμερα. Η προσεκτική διερεύνηση που ακολούθησε έδειξε ότι το ένα είχε προσθεθεί με θερμική επεξεργασία στην απόδειξη. Έτσι, στο φάκελο του μηχανολογικού υπήρχε απόδειξη για παράβολο των 135, ενώ όπω απέδειξε ο έλεγχο στο ATM που βρίσκεται μέσα στη διεύθυνση μεταφορών, είχαν κατατεθεί μόλις 35. Οι εξέλιξει ακολούθησαν με καταιγιστικό ρυθμό αφού άνοιξαν οι φάκελοι των μεταβιβάσεων που έγιναν από το συγκεκριμένο γραφείο. Και όλε οι αποδείξει που έχουν ω τώρα ελεγχθεί βρέθηκαν πλαστογραφημένε. Πράγματι, πριν 15 περίπου ημέρε, από στελέχη τη αρμόδια υπηρεσία στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών τη Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, εντοπίστηκαν κάποιε παρατυπίε, να πούμε παρανομίε. Από συγκεκριμένο διεκπαιρεωτικό γραφείο, το οποίο επισκεφτόταν την υπηρεσία για διεκπαιρέωση υποθέσεων που άπτονται στην συγκεκριμένη διεύθυνση. Όπω αποδεικνύεται, οι εκπρόσωποι του συγκεκριμένου γραφείου πήγαιναν στο ATM που βρίσκεται μέσα στο μηχανολογικό του Ηρακλείου και κατέθεταν χρήματα. Για παράδειγμα, στα βασικά παράβολα που χρησιμοποιούνται στι μεταβιβάσει, αντί για 135 κατέθεταν 35 και στη συνέχεια τοποθετούσαν το ένα πάνω στην απόδειξη για να τη δώσουν στον υπάλληλο. Αντίστοιχα για το παράβολο των 75 ευρώ κατέθεταν μόλις 5, προσθέτοντας με πλαστογραφία το 7. Έτσι στην Ταμιακή Υπηρεσία της Περιφέρειας κατέληγαν ψίχουλα, ενώ τα 100 είτε τα 70 ευρώ κατέληγαν στις τσέπες των απαταιώνων. Ο κικαιώνας των αποκαλύψεων μόλις ξεκινάει καθώς όπως φαίνεται η κομπίνα εξελίσσεται από το 2011 και τα χρήματα που έχουν υπεξαιρεθεί αντιστοιχούν σε άνοιγμα της τάξης του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αποκαλύψεις της Νέας Κρήτης για το κόλπο Γκρόσο έχουν προκαλέσει άλλο αλλά και σωρία ερωτημάτων για την έλλειψη ελέγχου είτε οποιασδήποτε ασφαλιστικής δικλίδα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Με τον εντοπισμό, με τις ενδείξει παρατυπιών και παρανομιών που εντοπίστηκαν αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι φορείς, οι αρμόδιες υπηρεσίες, διεξάγεται έρευνα και είμαστε σε αναμονή των πορισμάτων και των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας. Για πάνω από 10 χρόνια ο φαίνεται να προχώρησε σε μια απλή αντιπαραβολή στοιχείων. Έστω για το άνω ο αριθμό των μεταβιβάσεων αντιστοιχεί στα έσοδα από τι μεταβιβάσει που κατέληγαν στην Ταμιακή Υπηρεσία τη Περιφέρεια. Όπω τονίζουν παράγοντε τη αγορά, είναι αδιανόητο το γεγονό ότι κανεί δεν προβληματίστηκε για την πληθώρα καταθέσεων στο ATM τη τάξη των 5 ευρώ, τη στιγμή που το κόστο του παραβόλου είναι υπερπολαπλάσιο. Ενώ παρά το γεγονό ότι το μηχανολογικό του Ηρακλείου είναι μία από τι πρώτε υπηρεσίε τη χώρα που απέκτησε μηχανοργάνωση πρότυπο, δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία διασύνδεση με τι ελεγκτικέ υπηρεσίε και ιδίω την ταμιακή υπηρεσία τη περιφέρεια, στην οποία αποδίδονται τα έσοδα.